Εσείς που λέγατε στο πρόγραμμα της Αλήνης, ρε παιδί μου, ότι θέλετε ένα 2 δις, 1,5 δις για αυτό το... Τόσα χρειαζόταν, γιατί εγώ βλέπω ότι και με 200 και με 300 και με 150 και με 300. Κάπως σου λουπώνται. Δεν σου λουπώνται, αλλά δεν φτάνει. Ακριβώς. Θέλουμε να περάσουμε αυτό που λέμε αξιοπρεπής διαβίωση. Θέλουμε να περάσουμε, να μπορέσουμε κυρίως αυτούς τους ανθρώπους να τους στηρίξουμε. Και αν μπορούμε να βρούμε και δουλειές για να κάνουμε. Γιατί αν δεν βρούμε δουλειές. Καλά, δουλειά δεν είναι δική σου. Δεν είναι το δικό σου τώρα. Ακούστε, θα το κάνουμε. Δηλαδή, η κυβέρνηση. Ναι, και το Υπουργείο μας. Και το Υπουργείο μας. Το Υπουργείο Εργασίας γενικά, αλλά και εμείς εργασίας, γενικά. Εντάξει, ναι, εντάξει. Σας λέω και πάλι, έχουμε μία μνημονιακή υποχρέωση, η οποία είναι να δώσουμε ένα επίδομα, εν πάση περιπτώσει, ελάχιστο εγγυημένο εισοδήματος, με κάποιο συγκεκριμένο τρόπο σε ανθρώπους. Σαν ανθρώπους αυτούς που λέμε. Ναι. Ωραία. Αυτό το πράγμα όμως, το πρόγραμμα, όπως έχει στηθεί, κακοσχεδιάστηκε παλιότερα, θα το φτιάξουμε εμείς. Έχει τρεις πυλώνες. Ο ένας είναι το επίδομα, το χρήμα. Το άλλο είναι οι συνοδές υπηρεσίες. Και η δυνατότητα να δίνει στους ανθρώπους να τους λες τι πρέπει να κάνουν, ναι, για να πάρουν κοινωνικό τιμολόγιο κλπ. Το τρίτο είναι να τους βρεις δουλειά. Το τρίτο είναι υποχρεωτικά να τους πεις ότι σου δίνω το επίδομα, ναι, αλλά ψάχνω να σου βρω και κάποια δουλειά. Αν δεν γίνει μια επένδυση γύρω-γύρω, κύριε Καρέλα, πού να το βρεις εμείς, μακάρι να τα καταφέρεις. Ακούστε, ναι, να το πω. Κύριε Σαραντάκο, ακούστε. Εμείς το έχουμε πει προς πάσα κατεύθυνση. Καλά. Πρόγραμμα επιδοματικό που παγιδεύει ανθρώπους στη φτώχεια, καλά, δεν πρόκειται να κάνουμε. Καλά το λέτε. Θα πάμε εκεί που μπορούμε, λοιπόν, θα τους βοηθήσουμε. Μακάρι. Καλημέρα. Ευχαριστούμε πολύ. Και εγώ ευχαριστώ. Να είστε καλά.